Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καταρχάς, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε κάθε Αντρέα, στην Αντριάννα, σε κάθε Αντριάννα που γιορτάζει σήμερα, απόψε, μιας και είναι του Αγίου Ανδρέου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί συμπατριώτες, εδώ στη Λαμία, στη Φτιότιδα, απευθυνόμαστε σε όλους όσοι έχουν αγανακτήσει με όλα αυτά που ζούμε, που δεν συμβιβάζονται, που αναζητούν το τι πρέπει να γίνει, προβληματίζονται για το πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Σε όλους αυτούς, εργαζόμενους, εργαζόμενες, βιοπαλαιστές, αγρότες, επαγγελματίες, επιστήμονες, γυναίκες και νέους, νέες των λαϊκών οικογενειών, λέμε καθαρά, τώρα ήρθε η ώρα να φανεί η δύναμη του λαού μας. Τώρα η αγανάκτηση και η οργή πρέπει να γίνει οργανωμένος αγώνας, απόφαση σωστής επιλογής. Και αυτή η επιλογή, που ίσως πολλοί ίσως ακόμα δεν είχαν καν σκεφτεί ή μπορεί να είχαν μέχρι τώρα απορρίψει ή ακόμα και την ανέβαλαν αυτή την επιλογή για το απότερο μέλλον, με την ψεύτικη και όπως αποδείχθηκε η ελπίδα πως κάτι στο μεταξύ μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει πραγματικά, ίσως κάποιος νέος σωτήρας να εμφανιστεί. Είναι πλέον μονόδρομος αυτή η άλλη επιλογή, σας λένε. Γιατί τέτοιοι σωτήρες στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Και όπως λέει και το σύνθημά μας, τίποτα δεν γίνεται αν μένεις θεατής, όλα ανατρέπονται αν ξεσηκωθείς. Η επιλογή να πάρει ο καθένας και η καθεμιά τη θέση μέσα στους αγώνες, μέσα στο κίνημα, σε όλες τις μάχες, να βαδίσει στο δρόμο της ανατροπής με το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, προβάλλει από παντού, προβάλλει από τον καθημερινό βραχνά της ακρίβειας, η οποία δεν αντιμετωπίζεται με τα καλάθια του νοικοκυριού, με κουπόνια ή με δωροεπιταγές, αλλά το λιγότερο με ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με κατάργηση των φόρων στα προϊόντα λαϊκής, πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και φυσικά στην ενέργεια. Και ας αφήσει τις εξυπνάδες ο Μητσοτάκης ότι αυτός δεν θα υποκύψει τάχα στο δώστα όλα. Ας τα αφήσει αυτά που θέλει μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης και επιβράβευση για την πολιτική αυτή της μιζέριας. Το ξέρουμε, το βλέπουμε, πως για το λαό υπάρχουν μόνο τα περισσεύματα. Γιατί για τους μεγάλους επιχειρηματίες, για το μεγάλο κεφάλαιο, υπάρχουν και νέες επιδοτήσεις και φορά απαλλαγές πολλές και νέα προνόμια, όπως για άλλη μια φορά αποκαλύπτει και ο νέος κρατικός προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί στη Βουλή, που μόνιμα έχει τίτλο «Όλα για το κεφάλαιο». Ναι, η επιλογή του αγώνα προβάλλει από την ενεργειακή φτώχεια που πλέον πλήττει όλες τις λαϊκές οικογένειες από το βορρά μέχρι το νότο και δεν αντιμετωπίζεται χωρίς σύγκρουση με την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, της περιβόητης πράσινης μετάβασης, με την απολιγνητοποίηση, με τα χρηματιστήρια της ενέργειας που υλοποίησαν μέχρι κεραίας όλοι τους, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όσο για το ΔΕΛΤΑ της ΔΕΗ, δηλαδή το δημόσιο που έχει μπροστά η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, που τώρα ο Τσίπρας ζητάει να επανέλθει, πρέπει ο λαός να του υπενθυμίσει, γιατί ξεχνάει εύκολα ο ίδιος, ότι αυτό το έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός. Και αυτό που στην πραγματικότητα του λένε να κάνει και τώρα πάλι, είναι να φορτωθεί στις πλάτες του μια επιχείρηση η οποία βέβαια θα συνεχίσει να επιδοτεί τους κάθε λογής επενδυτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όχι να γίνει πραγματικά δημόσια κρατική για το λαό με φθηνό ρεύμα. Όπως την έβαλαν αυτοί οι ίδιοι πάλι να κάνει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χρόνια πριν
και τώρα. Είναι προκλητικό και απαράδεκτο, ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, που ο κόσμος ξεπαλιάζει από το κρύο, που σκέφτεται αν θα ανάψει το θερμοσύφωνα, ακόμα και αν θα βάλει ένα φαγητό στο φούρνο, να μην αξιοποιούνται όλες οι πηγές ενέργειας που διαθέτει η Ελλάδα. Και όταν μιλάμε για εγχώριες πηγές, μιλάμε και για τον λιγνίτη, που μπορεί να αξιοποιηθεί με όλα τα μέσα που διαθέτει η επιστήμη για την προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς τις επιβαρύνσεις όμως του εμπορίου ρήπων. Μιλάμε και για την υδροελεκτρική ενέργεια, αφού η Ελλάδα διαθέτει πολλές λίμνες, πολλούς ποταμούς, φράγματα, έχει νερό. Μιλάμε και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οπωσδήποτε, αξιοποιώντας τον άνεμο και τον ήλιο που διαθέτουμε. Μιλάμε και για τους υδρογονάνθρακες, μιλάμε και για τη γεωθερμική ενέργεια. Και εδώ που είμαστε στη Φτιώτιδα, τι να λέμε, από γεωθερμία έχουμε μπόλικη. Το αποδεικνύουν οι αματικές πηγές σε διάφορα μέρη σε όλο τον νομό μας, οι οποίες με συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης, με σύγχρονη τεχνολογία, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να καλύψουν τις μεγάλες ενεργειακές λαϊκές ανάγκες. Από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, με τις τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε υποδομές, σε εξοπλισμό, για να προχωρήσει στο επόμενο μεγάλο αντιλαϊκό βήμα. Ποιο είναι αυτό? Να οδηγήσει τους εργαζόμενους στα κοράκια της ιδιωτικής υγείας κάθε μορφής, να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του λαού στις πολύμινες λίστες αναμονής για ένα διαγνωστικό έλεγχο, ένα χειρουργείο, μια θεραπεία στα δημόσια νοσοκομεία. Αξιοποιεί, για παράδειγμα, την άθλια κατάσταση εδώ, στο νοσοκομείο της Λαμίας, που όλοι και όλες γνωρίζετε, για να προχωρήσει σε αυτά τα αντιλαϊκά σχέδια. Τη στιγμή που έπρεπε να ενισχύσει το νοσοκομείο της πόλης, το οποίο είναι έτοιμο να καταρρεύσει, και έπρεπε να κάνει άμεσα προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων, να ενισχύσει τις κλινικές και τα τμήματα που κλείνουν ή που υπολειτουργούν, να αντιμετωπίσει δραστικά την ίδια κατάσταση που υπάρχει στα διάφορα κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη Φτιώτιδα. Παραπέρα, τι να πούμε για την παιδεία? Μιλάμε για την ίδια τη μόρφωση των παιδιών μας, σε όλες τις βαθμίδες, που βήμα το βήμα είναι όλο και πιο υποβαθμισμένη. Μιλάμε για τις σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, που ιδιαίτερα για τους εκατοντάδες φοιτητές στην πόλη της Λαμίας σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες, οι κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολών τους είτε είναι ακατάλληλες είτε δεν υπάρχουν. Σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά, που είναι κυρίως παιδιά λαϊκών οικογενειών, δεν έχουν πρόσβαση σε δωρεάν σίτηση, χώρια που το κόστος μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες είναι πολύ αυξημένο. Και όταν επίσης μιλάμε για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, μιλάμε και για τα αναγκαία έργα ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας που ήδη έπρεπε να έχουν γίνει, για να μην πηγαίνει η καρδιά μας στην κούλουρη κάθε φορά που βρέχει. Γιατί αυτό συμβαίνει για τους κατοίκους των χωριών, αλλά και τους αγρότες, όταν μια δυνατή βροχόπτωση μετατρέπει το σφαιριό και τους παραποτάμους του από πηγή ζωής σε εφιάλτη πλημμυρικών φαινομένων, με τεράστιες καταστροφές κάθε χρόνο σε καλλιέργειες, σε σπίτια, σε εγκαταστάσεις, σε αγροτικούς δρόμους, σε γεφύρια, στο οδικό δίκτυο. Και όλα αυτά γιατί στη Φτιώτιδα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, προτεραιότητα για τους κατέχοντες στην εξουσία δεν έχουν τα έργα για την προστασία της ζωής του λαού, αλλά τα έργα της προστασίας της κερδοφορίας των λίγων επιχειρηματικών ομίλων. Αν δούμε καλά πίσω από τα μεγάλα έργα υποδομής που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή της Φτιώτιδας, αυτά αφορούν κυρίως τον τομέα των μεταφορών, όπως το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.
Όχι ότι δεν χρειάζονται βέβαια αυτά τα έργα, μακριά από εμάς τέτοια άποψη. Όμως δεν πρέπει να αποκρύβουμε το γεγονός ότι οι υποδομές αυτές κατασκευάστηκαν κυρίως για να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου και της μεταφοράς των δικών τους εμπορευμάτων και όχι τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και του λαού της περιοχής που αδυνατούν λόγω του κόστους των διοδίων, λόγω των εισιτηρίων, των ακριβών καυσίμων σήμερα κλπ. Να χρησιμοποιήσουν, δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όπως θα ήθελαν όλες αυτές τις υποδομές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η επιλογή του αγώνα στο δρόμο της ανατροπής με το ΚΚΕ προβάλλει και από την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, και βέβαια προβάλλει συνολικά από την ίδια την εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Μια εμπλοκή η οποία δυστυχώς όσο πάει και αναβαθμίζεται. Δεν τους έφτανε η Αλεξανδρούπολη που έγινε βασικός κόμβος μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων μετά τη Σούδα, δεν έφτανε η αποστολή πολεμικού υλικού, χρήσιμου όμως για τη δική μας άμυνα, για την άμυνα της χώρας, την αποστολή των τεθωρακισμένων το Σεπτέμβριο, την αρνιόντουσαν όταν το είχαμε αποκαλύψει και τους καταγγείλαμε. Και τώρα το βλέπουμε να υλοποιείται. Τώρα έχουμε και την αναβάθμιση των στρατιωτικών βάσεων, αλλά και την εκπαίδευση Ουκρανών κομμάντο σε διάφορα στρατόπεδα της Ελλάδας, της χώρας.